Με την απόφαση των Περιφερειαρχών της Βόρειας Ελλάδας, συντάσσονται οι Δήμαρχοι μέσω των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων σχετικά με τα διόδια. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέος σταθμός διοδίων με τοπικός ή πλευρικός επί της Εγνατίας Οδού μέχρι την εφαρμογή του αναλογικού συστήματος χρέωσης. Παράλληλα, θα υποστηρίξουν τις αναλαμβανόμενες πρωτοβουλίες των Δήμων που θα κινηθούν δικαστικά για την ακύρωση του σχεδιασμού και ζητούν να συναντηθούν με τον αρμόδιο υπουργό κ. Σπίρτζη. Τέσσερις νέες πράξεις που αφορούν την κατασκευή καινούργιων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων και αποχετευτικών δικτύων στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου συνολικού προϋπολογισμού 28.898.806 ευρώ εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου. Στους οικισμούς Φαναρίου, Αραωγής και Μέσης του Δήμου Κομοτηνής θα κατασκευαστούν αγωγοί αποχέτευσης συνολικού μήκους 42,3 χιλιόμετρων. 10 νέα αντλιοστάσια καθώς και μια μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λιμάτων η οποία έχει προβλεφθεί να καλύπτει τις ανάγκες 4.930 κατοίκων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 13.793.675,25 ευρώ. Περισσότεροι από 1.500 πολίτες συμμετείχαν εχθές στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά στο νοσοκομείο Δημοτήχου με κύρια αιτήματα την αυτονόμηση του νοσηλευτικού ιδρύματος και την αναβάθμισή του. Οι συμμετέχοντες ενώθηκαν συμβολικά, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το νοσοκομείο, στέλνοντας μήνυμα στην Αθήνα ότι η εύρυθμη λειτουργία του είναι ζήτημα ζωής για την περιοχή, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων της κινητοποίησης. Η πρωτόγνωρα ογκώδης για τα δεδομένα της περιοχής συγκέντρωση ήταν η κορύφωση των πρωτοβουλειών, συσκέψεων και συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα με την υποστήριξη 220 φορέων της περιοχής του Βορείου και Κεντρικού Εύρου. Σε αυτές εκτιμήθηκε ότι τώρα είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να σταλεί ένα βροντερό μήνυμα στην Αθήνα και να περιληφθεί η αποσύνδεση του νοσοκομείου Δημοτήχου από εκείνο της Αλεξανδρούπολης στην τροπολογία που αναμένεται να έρθει στο αμέσως επόμενο διάστημα στη Βουλή για την αυτονόμηση συγκεκριμένων νοσοκομείων της χώρας. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Δημοτήχου Παρασκευάς Πατσουρίδης σημείωσε ότι όταν έγινε η συνένωση του νοσοκομείου Δημοτήχου με αυτό της Αλεξανδρούπολης πριν περίπου 5 χρόνια, το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου ήταν το πρώτο που αντέδρασε εντονότατα. Μαζί με τους Δήμους Ορεστιάδας και Σουφλίου αλλά και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής, επικαιροποιήσαμε για μία ακόμη φορά το ίδιο αίτημα με κοινό μας ψήφισμα, ζητώντας το αυτονόητο να αυτονομηθεί και να αναβαθμιστεί η λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος που εξυπηρετεί 80.000 πληθυσμό με οφθαλμολογική, ουρολογική και ορειλά κλινική. Πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερών, του Δικηγορικού Συλλόγου και του Γενικού Νοσοκομείου Σερών υπεγράφησαν την Τετάρτη στο χώρο του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών. Παρόντες ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών Αθανάσιος Ματάκος και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σερών Παναγιώτης Καρύπογλου. Με την υπογραφή των πρωτοκόλων επιβεβαιώνεται η αμοιβαία πρόθεση των αντίστοιχων φορέων να επικαιροποιήσουν την ήδη υπάρχουσα συνεργασία τους, όπως ήδη είχε πραγματοποιηθεί και το χρονικό διάστημα 2013-2015 με την υπογραφή αναλόγων πρωτοκόλων συνεργασίας. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Σερών και το Γενικό Νοσοκομείο Σερών ανέλαβαν την δέσμευση αφενός να συμπράξουν στην ευαισθητοποίηση τόσο των μέλων και των εργαζομένων τους, όσο και της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και αφετέρου να εξασφαλίσουν αντίστοιχες υπηρεσίες συμβουλευόμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου.